Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Επιστρέψαμε και μαζί με τον Πέτρο Συρίγο. Γεια σου, υπέροχε Πέτρο μου. Γεια σου, Κατερίνα μου. Θα φτιάξουμε μπιφτέκια κοτόπουλο. Αχ, με τον αγαπημένο μου πουρέ, που αρέσει πάρα πολύ και στις φίλες, είμαι σίγουρη. Γλύκο πατάτα. Μπράβο, πολύ σωστά. Μπιφτέκια λοιπόν κοτόπουλο με ένα πουρέ γλύκο πατάτα που θεωρούμε ότι είναι κάτι δύσκολο. Είναι και τα δύο πανεύκολα, παιδιά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για τα μπιφτέκια κοτόπουλο. Έλα, έλα, έφυγε το παιδί. Το παιδί είναι εδώ, περιμένει. Είναι αγαπημένο μπράβο, μπράβο. Φαγητό και του Στέφανη τον μπιφτέκι. Χαίρομαι για πολύ. Να ξέρετε. Ελάτε. Κασελάκι. Ένα, ένας είναι ο Στέφανος πια. Λοιπόν. Πώς το είπε. Ο Ανδρέας. Α, του Τάιλερ λέει. Του Τάιλερ. Ωραία. Θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτό το φαγητό. Θα χρειαστούμε ένα κιλό κιμά κοτόπουλο, ένα κρεμμύδι λευκό, ένα ασπράδι αυγού. Βάζουμε βρώμη μέσα, θα κάνω πολύ ελαφριά τα μπιφτέκια μας, πολύ ξεριά. Θα φάω και θα σου πω. Προσέχουνε. Μία ντομάτα λοιπόν, μουστάρδα έτσι να πάρουμε τη γεύση, μαϊντανό και δυόσμο για να πάρουμε το άρωμα. Και βάζουμε λίγο γάλα, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Πολύ εύκολη συνταγή, το ξαναλέω. Γίνονται όλα σε ένα μπολ και αυτό που θα χρησιμοποιήσω μόνο είναι ένα μούλτι εδώ για να τα κάνω όλα, να τα αλέσω. Λοιπόν, βάζω λοιπόν τις νυφάδες βρώμης. Στις νυφάδες βρώμης μέσα γάλα, ώστε με αυτόν τον τρόπο έρχονται και ποτίζει η βρώμη. Γιατί δεν χρησιμοποιώ ψωμί, και δεν βάζω για καθόλου μας που ψωμί. Κάνουμε διατροφή. Μπράβο, πολύ αυτό σωστά. Αυτό το φαγητό φωνάζει, έλα, δεν θα έρθει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, και επειδή η βρώμη θέλει ντομάτα, θέλει γενικά υγρασία, πάω και βάζω λίγο. Άντε, άντε, καλή σας όρεξη, παιδάκια. Καλή όρεξη. Λοιπόν, βάζω λίγη ντομάτα έτσι στο μούλτι όπως είναι όλα μαζί, παιδιά. Μη μου βιάζεσαι. Και κρεμμύδι μέσα. Κρεμμυδάκι λοιπόν και ντομάτα. Να κάνουμε ένα ανακάτεμα εδώ. Συντονιστικά. Και ο πουρές είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι. Συνήθως τα μπιφτέκια κοτόπουλα είναι λίγο πιο στεγνά, δεν είναι ζουμερά. Πες με το κόλπο που έχεις καταφέρει και έχει βγει τόσο ωραίο και ζουμερό. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις ποιο είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι να βάζεις υγρασία μέσα, αλλά εγώ έχω επιλέξει στο τέλος, αντί για ψωμί ή φρυγανιά, η φρυγανιά έρχεται και το στεγνώνει πάρα πολύ. Οπότε με τις νυφάδες βρώμης έρχεσαι και παίρνεις ακριβώς αυτό το αφράτο που θέλεις. Οπότε, ντοματούλα, κρεμμύδι, μαζί με τη βρώμη και το γαλατάκι, όλο αυτό λοιπόν, η ντομάτα έρχεται και ποτίζει, η βρώμη, η ντοματούλα, κρεμμύδι, όλη αυτή τη γεύση λοιπόν την έχεις εδώ μέσα. Πάμε και τα ρίχνουμε τα υλικά μας μέσα στο μπολ που έχω βάλει ένα κιλό κιμά από κοτόπουλο. Και η βρώμη, παιδιά, όσο μένει, να ξέρετε ότι σφίγγει πολύ. Δηλαδή, όταν θα το φτιάξουμε τώρα, δεν μπορούμε με τη μία να το πλάσουμε και να το ψήσουμε. Πρέπει για λίγο να μείνει. Στη συνέχεια, προσθέτω λίγο μουστάρδα. Η ίδια διαδικασία είναι και για τον κιμά γαλοπούλας. Μπράβο, πολύ σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά. Ωραίος και ο κιμάς γαλοπούλας. Μπορεί να κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο και με αυτό. Λοιπόν, μουστάρδα μέσα στο κιμά μας. Αρχίζουμε και βάζουμε τώρα αρώματα και γεύσεις. Βάζουμε λοιπόν λίγο μαϊντανό. Θα βάλουμε λίγο δυόσμο. Και ένα σπράδι αυγού. Δεν θέλει τίποτα άλλο, παιδιά. Τίποτα απολύτως. Και το ασπράδι αυγού. Δεν θέλει ολόκληρο αυγό. Δεν πρόκειται να μας κάνει κάτι ο κρόκος. Μόνο το ασπράδι είναι αυτό που θα έρθει και θα μας το δέσει ωραία. Από τη στιγμή που βάζουμε τις νυφάδες βρώμης. Αλατάκι και πιπεράκι και λίγο ελαιόλαδο. Αρκεί λίγο ελαιόλαδο γιατί ο κιμάς κοτόπουλο, επειδή έχει και μπούτι μέσα, είναι λίγο λιπαρός. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε έξτρα λιπαρή ουσία. Σωστά, σωστά. Και λίγο πιπέρι μέσα. Κάνουμε ένα ανακάτεμα λοιπόν εδώ. Απλά το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτομάτως να το βάλουμε στο ψυγείο για. Πόσο να πούμε, να το βάλουμε μισή ωρίτσα. Ξέρεις τι, τόσο λίγο, γιατί ας πούμε πολλές κυρίες μπορεί το βράδυ να το κάνουν και να το φτιάξουν το πρωί. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το ιδανικό, ναι. Αυτό είναι το ιδανικό. Και ξέρεις τώρα βγαίνεις και από τον μπελά που να πεις τι να φτιάξω αύριο, τι να φτιάξω. Φτιάξ το σήμερα το απόγευμα, άστο στο ψυγείο και θα έχεις το τέλειο αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Για να βγει έτσι αφρός όπως φαίνεται. Λοιπόν, δείτε εδώ σε αυτό το σημείο. Φαίνεται ότι. Φανταστικά είναι, Ανδρέα, Ανδρέα, σου αρέσουν, ναι. Χαίρομαι. Λοιπόν, ο κιμάς. Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, ο κιμάς φαίνεται ότι είναι πολύ υγρός. Μην το φοβηθείτε, λοιπόν, παιδιά. Αφήστε τον στο ψυγείο και θα κάνει τη δουλειά του η βρώμη και θα έρθει και θα γίνει ένας πολύ ωραίος δεμένος κιμάς. Αν σε περίπτωση είναι αρκετά υγρός ο κιμάς, μπορείτε να βάλετε λίγη φρυγανιά ή λίγο ψωμάκι. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, έβαλα και λίγο παξιμάδι που βρήκα. Έτριψα λίγο παξιμάδι μέσα. Υπέροχο. Για πες και για τον πουρέ γλυκό πατάτας που θα βρήκετε και τέλειες γλυκό πατάτας στα My Market. Άστο, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Είναι 4-5 τα υλικά για να πετύχετε αυτόν τον ωραίο βελούδινο πουρέ γλυκό πατάτας που θα το φτιάξετε στο σπίτι και θα πει ο άντρας σας ή η γυναίκα σας αντίστοιχα, θα πει τι είναι αυτό. Ή ο εαυτός σας, γιατί κάποιοι το φτιάχνουν για την πάρτι του. Α, μπράβο. Ωραία. Δεν έχω φτιάξει για την πάρτι μου εγώ. Λοιπόν. Πουρές γλυκοπατάτας. 4 μεγάλες γλυκοπατάτες, 50 ml γάλα, 50 ml χυμό πορτοκάλι, λίγο βουτυράκι και λίγο ginger. Ωραία. Το ginger έρχεται και μας δίνει μια ωραία σπιρτάδα. Έχουμε βράσει τις γλυκοπατάτες, οι οποίες βράζουν σε περίπου
25 λεπτάκια, κάπου εκεί. Απλά με λίγο νεράκι και λίγο, και λίγο αλάτι. Δεν θέλει κάτι άλλο και σε αυτό το σημείο μπορούμε να τις φάμε έτσι όπως είναι. Είναι, ξέρεις, υλικό το οποίο φοβόμαστε εντός εισαγωγικών να το χρησιμοποιήσουμε και πάμε στα πιο safe που είναι μια απλή πατάτα. Όχι, όχι, η γλυκοπατάτα είναι πολύ θρεπτική, κάνει πολύ καλό στον οργανισμό και για εσάς που κάνετε και διατροφή, εξαιρετική. Και όταν πήγαμε και ψωνίσαμε εμείς από το My Market, τις είχαν έτσι ωραίες, έτσι τις έβλεπες και λες πω, πω θέλω να τις πάρω όλες. Δεν τις πήρα όλες για να έχει και ο κόσμος να πάρει. Οπότε πήρα λιγότερες. Μέσα λοιπόν εδώ, μέσα μπορείτε να το βάλετε σε ένα μούλτι, σε ένα μεγάλο πολυμηχάνημα που έχετε ή αλλιώς μπορείτε να το κάνετε και με ένα σύρμα, παιδιά, ένα χτύπημα. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα το βουτυράκι, βάζουμε ένα κομματάκι βούτυρο και σας γράφω χυμό από τζίντζερ. Λέτε τώρα τι λέει αυτός χυμό από τζίντζερ. Άκου να δεις τι έχω κάνει. Έχω τρίψει το τζίντζερ στο ντρίφτι που τρίβουμε ό,τι θέλουμε και πάω και παίρνω, κοίταξε εδώ Κατερίνα, κοίτα εδώ. Αυτό που έχω λοιπόν πάω και το στίβω και παίρνω μόνο το χυμό γιατί ξέρουμε ότι το τζίντζερ έχει ίνες μέσα που δεν τις θέλουμε. Και βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά λοιπόν, χυμό πορτοκάλι που ταιριάζει πάρα πολύ, λίγο γαλατάκι, κάνουμε ένα χτύπημα και έχουμε αυτόν τον πουρέ γλυκοπατάτας. Τη συνταγή που σας δίνω την βλέπετε, ακολουθήστε τη ακριβώς και θα έχετε ένα πολύ ωραίο αφράτο πουρέ πατάτας. Οπα. Τι έγινε? Όχι, όχι, μου έχει φύγει λίγο η μπρίζα. Δεν πειράζει, καλά συμβαίνουν αυτά. Για μένα τα κουζινικά μου δεν είναι τίποτα στην μπρίζα. Είναι ντεκόρ στην κουζίνα. Λοιπόν, ένα χτύπημα εδώ, δεν θέλει πολύ. Ένα χτυπηματάκι, λίγο πορτοκάλι, λίγο γάλα. Οι πατάτες που κάναμε, οι γλυκοπατάτες που τις βράσαμε και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορείτε να το κάνετε και στο χέρι και αυτή είναι η συνταγή μας λοιπόν για σήμερα. Μπιφτέκια κοτόπουλο με πουρέ γλυκοπατάτα. Τα έφαγε όλο ο Αντρέας και τα τρία. Α, υπέροχος.